Δημόσια σφαίρα. Οπότε λοιπόν υποθέτω ότι στην τηλεφωνική μας γραμμή δώστε μου λίγο ένα λεπτό για να τα κανονίσουμε όλα, να έχουμε εδώ σε ανοιχτή ακρόαση τον κύριο Μελά να συζητήσουμε. Καλό απόγευμα κύριε Μελά, τι κάνετε, πώς είστε? Καλό απόγευμα κύριε Κουνιάκη, καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές σας, πάρα πολύ καλά. Είχαμε μείνει από την προηγούμενη εβδομάδα για μια συζήτηση σε εκκρεμότητα κύριε Μελά, να την κάνουμε τώρα. Είναι διάφορα θέματα που προσπαθούμε και εμείς εδώ λίγο να εξηγήσουμε στους πολίτες. Νομίζω ότι οι συμπολίτες μας δεν καταλαβαίνουν πάρα πολλά από όσα συζητάτε και στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στο Περιφερειακό. Και αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι αυτό που λέμε πάντα. Έχουν συσσωρευτεί πολλά προβλήματα και ο κόσμος αναζητά πλέον λύσεις. Είμαστε σε μια περίοδο που όλα και με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών βγαίνουν μπροστά μας. Δηλαδή ψάχνουμε πλέον τα πάντα. Συμφωνείτε? Κύριε Κουνιάκη, συμφωνώ απόλυτα. Οι συνδημότες μας, οι συμπολίτες μας καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά και παρακολουθούν. Τώρα θα μου πείτε πώς αντιδρούν. Δεν ξέρω πώς αντιδρούν. Πιστεύω πώς θα αντιδράσουν. Μάλλον εγώ έτσι σκέφτομαι πώς θα αντιδράσουν. Να πω όμως κάτι κύριε Κουνιάκη. Γιατί αισθάνομαι ότι πρέπει να το βγάλω από μέσα μου. Δεν το έχουμε κάνει και ούτε μπορούμε να το κάνουμε, να εδραιώνουμε. Πιστεύω εσείς τη δημοσιογραφική σας παρουσία και εγώ την αυτοδιοικητική μου διαδρομή πάνω στη λάσπη, στην αδικία, τον παραλογισμό και την ανθρωποφαγία. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω επιτρέψει ποτέ σε κανέναν να εγκληματεί, εντός εισαγωγικών το εγκληματεί, για ιδιωτελείς σκοπούς, στοχεύοντας τις πιο ταπεινές ανθρώπινες συμπεριφορές. Νομίζω πως μέχρι εδώ γίνομαι αισθητός, γίνομαι κατανοητός. Ναι. Και είναι για μένα προσωπικά έγκλημα η σιωπή μπροστά στην αδικία, τη συκοφαντία και τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Μάλιστα. Και αναφέρεστε... αυτά τα λέω, αναφέρομαι στο τελευταίο δελτίο τύπου της περιφέρειας. Μάλιστα. Που λένε για την επίσκεψη στο Σεβασμιότατο και τον ενημερώσανε και ότι έχουν μερίδιο στην υπόθεση του Αγίου Σπυρίδωνα. Επειδή λοιπόν εγώ ήμουνα με την πλευρά του Σαρλαμπά όλα αυτά τα χρόνια πριν στο τελευταίο στάδιο που έχει αρχίσει να έχει χάσει ο άνθρωπος στα δικαστήρια, τι να με δω δει στην πλευρά του, και πίστευα και τα έχω πει στο ραδιόφωνο αυτά που πίστευα. Ουδέποτε η περιφέρεια έχει παράσχει βοήθεια στο Σύλλογο των Αγιομευρητών. Μόνο είχε κάνει η Παναγία των Ξένων, νομίζω, ο Ναός της Παναγίας των Ξένων, μία πρόσθετη παρέμβαση στην τελευταία συζήτηση, αναφέροντας μάλιστα μέσα ότι ο Άγιος Σπυρίδωνας ήταν κάποτε παρεκκλήσει σε αυτόν τον ναό. Ο Σεβασμιότατος δεν έχει ποτέ κινήσει νήματα για να διεκδικήσει κάτι δικαστικά, δεν υπάρχει κανένα δικόγραφο. Και αυτά τα οποία λένε αυτοί που τα γράφουν ο συνεργάτης του κυρίου Ξενά, ο κύριος Ξενάς, η κυρία Κράτσα, που τα γράφουν, θα έπρεπε να ντρέπονται. Γι' αυτό σας είπα λοιπόν αυτή την εισαγωγή πριν. Θα έχουν να αντιμετωπίσουν τη μήνυ του κόσμου για αυτά τα οποία τα ψέματα που λένε, ας πούμε. Πήγανε την Πέμπτη και λέγανε ότι είναι μπούγιο ο Σύλλογος των Αγιομαυρητών. Ο κύριος Ξενάς τα λέγε αυτά, πήγαινε να φωτογραφηθεί. Και την Παρασκευή, και την Κυριακή, την κοπανίσανε τρέχοντας από το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάνε να βγάλουν φωτογραφίες με τον εργοταξιάρ και θέλουν να μπουν, λέει, να προσκυνήσουν και μέσα, να δουν τι είναι μέσα. Δεν τους άφησε να μπουν βέβαια μέσα. Και για να προσκυνήσουν να ανάψει και ένα κερί. Δεν πάει η κυρία Κράτσα να ανάψει ένα κερί στον Άγιο Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα που είναι και κοντά εκεί πέρα από το γραφείο της περιφέρειας να πηγαίνει και με τα πόδια και να πάει να προσκυνάει εκεί πέρα. Ήθελε να μπει στον Άγιο Σπυρίδωνα της Λευκάδας. Τέλος πάντων, να φύγουμε τον Άγιο Σπυρίδωνα ήσυχο. Να σκεφτείτε ότι αναγκάστηκε το Υπουργείο Πολιτισμού με αυτά που συμβαίνανε, γιατί λέει τον ενημέρωσε το Σεβασμιότατο για το παρασκήνιο που υπήρξε από την Πέμπτη, πώς θα παραδοθεί το κλειδί του από τον κύριο Τσαρλαμπά. Ο Σεβασμιότατος, και το λέω εγώ, είναι προσωπική μου, είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, καταλαβαίνει ποιος πάει να τον δουλέψει και ποιος του λέει την αλήθεια. Τώρα στο γραφείο του δέχεται όλους, τι να κάνει. Μητροπολίτης είναι, Σεβασμιότατος είναι. Αλλά μόλις φεύγουν, νομίζω πως σχολιάζουν από την πλάτη. Να πω κάτι, κύριε Μελά. Αν... μου είναι εκτίμηση αυτή. Ωραία, να πω κάτι. Για να... αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, γιατί και εγώ έκανα κριτική σε αυτό. Όμως, σαν περιφερειακή ενότητα θεσμικά. Από το γεγονός ότι είναι ένα μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ίσως αυτό το δελτίο τύπου, γιατί στο συγκεκριμένο. Δεν το άνοιξε το μέτρο, κύριε Κουνιάκη, η κυρία Κράτσα. Το μέτρο πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ έχω πει τα χειρότερα για τον κύριο Χαλκιά και τον κύριο Καλιατσάτο και έχω πει χειρότερα για άλλους. Αλλά δεν το άνοιξε το μέτρο η κυρία Κράτσα. Το είχε ανοίξει ο κύριος Καλιατσάτος. Το είχε ανοίξει ο κύριος Γαλιατσάτος. Την παραμύθια της χάλιμας είναι αυτά που λένε. Μόνο τον Άγιο Γεώργιο χρηματοδοτούν. Όλα τα υπόλοιπα για πηγαίνετε πάνω στον Άγιο Γεώργιο στους Κάρους, στον Άγιο Γεώργιο στη Λευκάδα.
χρηματοδοτούν. Για πηγαίνετε πάνω, λοιπόν, τα υπόλοιπα είναι από το τομέα, από το πρόγραμμα του πολιτισμού του Υπουργείου που είναι μέσα από το ΕΣΠΑ και το διαχειρίζει την περιφέρεια. Πώς θα το κάνουν εδώ, δηλαδή. Όλα το Υπουργείο θα τα έπαιρνε, δεν θα έπαιρνε τίποτα οι περιφέρειες. Άνοιξε επιχειρείο Γκαλιατσάτου τώρα, μην λένε μπουρδες τώρα αυτοί τώρα. Να χάσουμε την ώρα μας με αυτούς τώρα εκεί πέρα, με τους ανόητους. Άλλωστε ξέρουν τι τύχη περιμένει, έρχονται εκλογές και ξέρουν τι τύχη περιμένει. Εντάξει, τώρα, να πω και κάτι τώρα για την ισορροπία του πράγματος. Το γεγονός ότι μπορεί να ξεκίνησε μια διαδικασία. Υποθέτω λοιπόν όμως να πω κάτι για να εξηγήσουμε στον κόσμο. Η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ περνάει από την περιφέρεια, έτσι δεν είναι? Τίποτα άλλο. Δεν έχουν καμία αρμοδιότητα. Ήρθε η επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη, οι δικαστικές αποφάσεις ήταν και η επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη. Τώρα, αν πάω και εγώ και φωτογραφίζομαι με τον κύριο Βλαχούλη ή με την κυρία Βικάτου ή με την κυρία Μενδώνη, δηλαδή έχω δουλέψει εγώ πάνω σε αυτό το θέμα. Πού έχουν βάλει μια υπογραφή, βάλανε καμία δραχμή από τις ΕΠΣ, όταν τρέχανε οι αγιομαυρίτες εκεί ο σύλλογος και με το βάλανε στα δικαστήρια. Εγώ δεν ήμουν με το σύλλογο. Και πίστευα και πιστεύω, η Εκκλησία ήταν ιδιωτική, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν με τις αγρίδιο νόμο, μπορούσε δεν μπορούσε και τις αλλαγές να τις φτιάξει. Είχαν γίνει άλλες συζητήσεις, άλλες κουβέντες, κατέληξε εκεί που κατέληξε. Ο κύριος Φέτης έκανε αυτά που έκανε. Καλά έκανε. Και ο κύριος Καλός λέει, ψήφισε την απόφαση, ας πούμε, εκεί πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλά έκανε και το λέει και αυτό, ας πούμε, εκεί πέρα. Να πάρουμε τα πραγματικά γεγονότα. Οι υπόλοιποι που ήταν. Αυτοί τώρα που βγαίνουν όλοι με δελτία τύπου, θα μας γράψει ο κύριος Καραμπούλιας εκεί από την Πάτρα, δελτίο τύπου, να πάει να γράψει για τον Άγιο Αντρέα, μα ξέρει εκεί πέρα, ή να πάει να γράψει εκεί για τη, πώς τη λένε, και τη Χρυσοβίτσα, την Παναγία, να πάει να γράψει. Ήρθε στη Λευκάδα, μας περνάει για ανόητους, για βλάκες, μας περνάει εδώ πέρα τώρα. Εμείς είμαστε κράτος, είχαμε πολιτισμό, είχαμε πλησιάσει προς τη Δύση. Όταν αυτοί εκεί πέρα στην Πάτρα τρώγανε βαλανίδια, που λέγει και ένας υπουργός του Πασόκου, Αθανασόπουλος, πώς το λέγανε. Πάμε παρακάτω. Άσε αυτούς. Για να κλείσουμε λίγο το θέμα αυτό. Πριν πάμε, κύριε Μελά, να το κλείσω λίγο αυτό. Έχω την εντύπωση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι έχει. Να βγουν να μιλήσουν, γιατί δεν βγαίνουνε. Να μιλήσουν, να τις κάνετε ερωτήσεις, να σας πούμε χρονολογίες. Δεν είμαστε αγαπητό μέσο εμείς σε τον κύριο Κτενά. Έχει δημοσιευθεί η απόφαση του εφετείου. Και πάει και τα λέει στη Ζάκη μου, τα παραμύθια πάει και τα λέει στη Ζάκη μου. Γιατί όπως και εμείς για παράδειγμα, εκεί οι δημοσιογράφοι από τη Ζάκη μου δεν ξέρουν την ουσία κάποιων ζητημάτων, τα παίρνουν όλα επιδερμικά. Και είναι λογικό, και εγώ δεν ξέρω την ουσία των ζητημάτων. Τα ξέρουν, αλλά και εκεί πέρα στη Ζάκη μου δεν παίζεται και εκεί πέρα πολιτικό παιχνίδι, γιατί εκεί πέρα είναι περισσότεροι ραδιοφωνικοί σταθμοί, είναι ο Ερμής, νομίζω εκεί πέρα. Σωστά, είναι πολύ. Είναι 3-4 με τώρα. Εχθές σας άκουγα με τον κύριο που είχατε συζήτηση με τον κύριο Καραγιάννη και με τον κύριο και δύο κυρίους εκεί πέρα από τη. Τον κύριο Φιωρεντίνο από την Ζάκυνθο, από την ομάδα και τον πρόεδρο. Και τους υπόλοιπους. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι όλο αυτό καταρχήν αυτό που αναφέρατε ότι περιμέναν τα παιδιά για τους σχολικούς αγώνες για να τους δημιουργήσουν πρόβλημα. Γίνανε οι σχολικοί αγώνες, δημιουργήθηκε πρόβλημα. Αλλά δημιουργήθηκε κατόπιν εορτής το πρόβλημα. Πήγαν το βράδυ έξω από το ξενοδοχείο και φωνάζανε, και βέβαια τα παιδιά πήγαν συνοδεία από το ξενοδοχείο και στην αστυνομία, άσχετα το τι λένε στα δελτία τύπου, ας πούμε, εκεί πέρα. Αυτά τα γράφουν εκεί πέρα σε κινθυνές εφημερίδες, ας πούμε, τώρα, ας πούμε. Λοιπόν, το αφήνουμε όμως αυτό. Δεν είχαν άσχημη συμπεριφορά μέσα στο γήπεδο. Απλώς σας λέω, το βράδυ γίνονταν κάποια παρατράγουδα από αυτή την ομάδα που συνοδεύει τη Ζάκυνθο, ας πούμε, ποδοσφαιρικά. Όμως το όλο πρόβλημα δημιουργήθηκε από τον κύριο Μαγκαφίνη. Δεν δημιουργήθηκε ούτε από τον κύριο Καραγιάννη, ούτε από την κυρία Βαρδίου, ούτε από τον κύριο Φιωρεντίνο, όπως τον λένε εκεί πέρα, ούτε από την ιστορία. Ο κύριος Μαγκαφίνης ήρθε στον Τηλικράτη μία περίοδο, δεν θυμάμαι πριν πόσα, κάποια χρόνια, και είχε διαδεχθεί έναν προπονητή που είχε ο Τηλικράτης από την Άρτα, νομίζω τον λέγανε Μαγκάκι. Κατάφερε και έκαμε κάποιες νίκες με το σωματείο του Τηλικράτη ως προπονητής. Αντιμετώπιζε ένα κίνδυνο ο Τηλικράτης τότε, περίπου για υποβιβασμό, να το πω στην κατηγορία, και κέρδισε και το κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας Λευκάδας με νίκη επί του Πανλευκάδιου 3-0, αν θυμάμαι καλά. Και μετά ο κ. Μαγκαφίνης, ο οποίος ήταν ιδιόρυθμος, ήρθε σε μία ρήξη με την Εξέδρα. Ενώ πριν λοιπόν φωνάζανε από την Εξέδρα οι οπαδοί του Τηλικράτη Μαγκαφίνης, μετά δεν θέλανε να τον δούνε. Σας λέω λοιπόν να σκεφτείτε ότι έγραψε κάποια δημοσιεύματα, 1, 2, 3, δεν ξέρω πώς έγραψε ο κύριος Δευτεραίος, ο Γιώργος, που ήταν αθλητικογράφος τότε στα Νέα της Λευκάδας, και τον πήρε ο κύριος Μαγκαφίνης και λέει για ένα δημοσίευμα, αυτό τι είναι που γράφεις, λέει εκεί πέρα. Λέει, με ρώτησε σε μένα να τα γράψει αυτά. Συγγνώμη, εσείς για να κάνετε τη δουλειά, θα ρωτάτε εμένα, θα ρωτάτε τον ένα τον άλλο, ναι. Τέλος πάντων, ο κύριος Τηλικράτης τον απέλησε τον κύριο Μαγκαφίνη για τους δικούς του λόγους, δεν ξέρω ποιος η διοίκηση, πώς ενήργησε, και έφερε κάποιον προπονητή από την Αθήνα, αν θυμάμαι καλά, Στεφανίδης λεγότανε. Αυτή ήταν η λοιπόν. Περίμενε λοιπόν ο κύριος Μαγκαφίνης, φέτο που δουλεύει στη Ζάκυνθο,
να εκδικηθεί τη Λευκάδα. Και ήρθε τώρα στη Λευκάδα, πως ακόμη βαθμούς στη Λιγκράτ μέσα στο γήπεδο. Έπαιζε και ένας παλιός παίχτης της Ζακύνθου. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τον λένε, είναι αλλοδαπός νομίζω. Παλιά στη Ζακύνθου. Ήταν αυτός που έκαμε και το τάκλινγκ. Δημιουργήθηκε λοιπόν όλη η φασαρία. Συγγνώμη, αυτό που σας έλεγε τώρα, εγώ δεν πάω ότι αν γίνανε τα επεισόδια μετά και πώς γίνανε και ούτε παίρνω και κανένα, γίνανε καταδικαστέα τα επεισόδια. Αν είδατε πάνω στην κερκίδα ήταν αρκετός κόσμος και ήταν μικρά παιδιά τα οποία ούτε γιουχάραν, ούτε φωνάζανε, ούτε τίποτε. Απλώς παρακολουθούσαν το παιχνίδι. Αν γίνανε λοιπόν όμως και κάποια παρατράγουδα που γίνανε, σας λέω ότι δεν φταίνε οι φιλόθλοι και δεν υπάρχουν οργανωμένοι κράτη. Όταν λέει πήγα και πήγα, έφυγα από τον μπάγκο μου. Και πήγα να σηκώσω το χέρι του Λάισμαν, πώς σήκωσε τη σημαία και ιστορίες και πιαστήκανε και κάνανε και δείξανε τέλος πάντων. Και μετά φεύγοντας να πάει τα 400 μέτρα, από ό,τι μου έχουν πει εμένα, να σου πει, γιατί εγώ δεν τα άκουσα με τα αυτιά μου. Δεν έλεγε και τις καλύτερες εκφράσεις τέλος πάντων. Εντάξει, δεν ήταν και συμπεριφορά αυτή των δύο Λευκαδίων εδώ πέρα. Απλώς όμως ο κ. Μακαφίδης μετά είχε και άλλες μικροξύνσεις με κάποιους πρώην παράγοντες του Τιλικράτη, οι οποίοι το υπενθυμίζανε ότι πληρώθηκε από την ομάδα της Λευκάδας, έφαγε ψωμί στη Λευκάδα και δεν είναι λογική. Βέβαια, ακουγόταν οι φωνές του μέσα στα αποδυτήρια, πως δεν μπόρεσε δηλαδή τι να κάνει, να κόψει βαθμό από τον Τιλικράτη. Ας πούμε τώρα. Ο Τιλικράτης είναι πολύ καλύτερος από τη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθο παλιότερα είχε πολύ καλύτερη ομάδα, έπαιζε στη Β' Εθνική. 4-5 χρόνια πόσο έπαιζε, ας πούμε, και πέρα ότι κράτησε πέρα στα τοπικά πρωταθλήματα. Έτσι είναι οι ομάδες, έτσι είναι η ζωή, ας πούμε, τώρα. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο το παρακολουθούμε και από τηλεόραση αυτή. Βλέπετε στα γήπεδα της Αγγλίας τι γίνεται, βλέπετε στα γήπεδα της Ισπανίας τι γίνεται, ας πούμε. Για μικρούς αγώνες τώρα. Εδώ πέρα τώρα κάθομαστε και ασχολούμαστε με λεπτομέρειες, ας πούμε. Τι έχουν τώρα με τη Λίβη. Ότι η κράτηση η Ζάκυνθο έχει γίνει νομίζω το 1971 έχει δημιουργηθεί. Πάλι τώρα είχαν πάλι ποδόσφαιρο. Δεν θυμάμαι καλά. Αλλά ότι η κράτηση από το 1927 με όλες τις μεταπτώσεις παρουσιάζει την πορεία του. Τώρα έχει μια καλή πορεία. Είναι κάποιοι άνθρωποι που βάζουν το χέρι στην τσέπη, γιατί χωρίς χρήματα δεν γίνεται τίποτε. Και έχει φτάσει που έχει φτάσει. Διακριτική. Αν κάθονται και αναλώνονται τώρα τι έγινε με τη Ζάκυνθο και το ένα και το άλλο, καλά κάνουν και παρουσιάζεται το ρεπορτάζ και καλά κάνουν και μιλήσαν και αυτοί οι κύριοι. Εντάξει, εγώ δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, ας πούμε, ούτε και με απασχολεί. Σας το λέω όμως για να καταλάβετε ότι δεν είναι μονάχα μια πλευρά όπως την παρουσιάζαν οι ίδιοι. Μάλιστα. Εγώ σας λέω από πού ήρθε, ας πούμε, αυτό κατά τη δική μου εκτίμηση. Έχετε δίκιο και καλά κάνετε που το θέτετε. Νομίζω ότι καλύφθηκαν όλες οι πλευρές εχθές. Αλλά επειδή είστε άνθρωπος που αγαπάτε και στηρίζετε και τον Τιλικράτη, και αλλιώς το σχόλιο σας έχει ενδιαφέρον. Κύριε Μελά, θέλω λίγο να γυρίσουμε σε αυτά τα θέματα της καθημερινότητας και στα προβλήματα. Έπαιξα λίγο πριν και πάλι το θέμα με τον Περιφερειακό του Ιδρυού και όσα ακούστηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μια έτσι αυταρχική στάση του Προέδρου και με την κυρία Μπαλούνα. Λέω ότι εντάξει, μην μένουμε μόνο στο τυπικό. Θέλω λίγο έτσι να συζητήσουμε για αυτά τα ζητήματα και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε και για άλλο θέμα. Τώρα σας τρέχω. Θέλω λίγο να πάμε. Κύριε Κουνιακή, είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο όπως και το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτοδιοικητικά όργανα. Και μπορεί ανά πάσα στιγμή να πει ότι ξεκινάω, ξέρω εγώ, παίρνω μια απόφαση τώρα. Ας πούμε να βάλουμε και όχι θέμα εκτός. Μπορεί να το βάλουν ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και αν το ψηφίσουν να συζητηθεί, μπορεί. Αν το αποδεχθεί και ο πρόεδρος ή η κυρία Περιφερειάρχη, τέλος πάντων, ο κύριος Δήμαρχος σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να ψηφιστεί και να συζητηθεί. Όμως αυτό δεν συμπεριφορά ότι μιλάτε εσείς, λέτε κάτι και εγώ μιλάω επάνω σε εσάς να μην ακούγεστε και λέει εγώ έτσι θα σας αντιμετωπίζω, ας πούμε, τώρα εκεί πέρα. Δεν ξέρω πού αντλεί αυτό το θράσος ο άνθρωπος αυτός, ας πούμε. Τέλος πάντων, δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Αλλά πάνω σε αυτά που ακούγονται εκεί μέσα. Και η κυρία Κολυβά προσπαθούσε τέλος πάντων, ας πούμε, δεν ξέρω βέβαια την άκουσα που καταφέρατε και εναντίον του αστικού κράτους, ας πούμε. Πήγε κακά η πορεία της και η ζωή της και η πολιτική της δράση του αστικού κράτους. Τέλος πάντων, ερώτημα. Εντάξει, τώρα αναφέρεται γενικότερα σε μια. Ουσιαστικά ωραία, σε αυτή την ιδεολογία. Ναι, το αστικό κράτος. Λοιπόν, άμα πάρουν τον προϋπολογισμό, άμα πάρετε εσείς τον προϋπολογισμό, άσχετα τι λέω εγώ, τι λέει ο καθένας, τι λέει ένας τρίτος. Άμα πάρετε λοιπόν τον προϋπολογισμό που έχει ψηφιστεί στις. Αυτά είναι αδά. Έχει ψηφιστεί στις 28 Δεκεμβρίου, έκθεση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιωνίου Νήσου 2023, αριθμός απόφασης 227, Παύλα 38, κάθετος 2022. Είναι η ΑΔΑ 6Ε, ρο π 7, λάμδα Ε, λάμδα Ι. Εκεί μέσα λοιπόν φαίνεται ποια είναι η πορεία και ποια είναι η σκέψη για τη Λευκάδα. Γιατί έχει ξεχωριστό τμήμα για τη Λευκάδα, όπως έχει για άλλα, στα έξοδα βασικά, ας πούμε, αν ασχοληθούμε λεπτομερώς, ας πούμε. Εκεί πέρα λοιπόν θα δείτε, ας πούμε, στα έξοδα μέσα που λέει διάφορα, ας πούμε, και έχει κάτι 10 ευρώ παραδείγματος χάρη πιστώσεις για να κρατηθούν μέσα, ας πούμε. Λοιπόν, μετά από αυτό που γράφει στον προϋπολογισμό που σας έλεγα προχθές για το κταίο,
το λέω αυτό. Έχουν βάλει ας με προτινόμενο προϋπολογισμό εδώ πέρα για. Έχουν έσοδα 181.000 γράφει εδώ πέρα και τα υπόλοιπα. Αποφασίσανε λοιπόν και άλλα 181.000 είναι διαφορετικοί κωδικοί από έσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβαση αυτοκινήτων και οχημάτων. Έσοδα από έσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβαση αυτοκινήτων και οχημάτων. Τέλος πάντων, λέει εδώ 180.000. Κύριε Μελά, μην πάμε λίγο. Πάμε λίγο για να δείξω την κουβέντα. Πάμε πιο γρήγορα, κύριε Βαγιανίδη. Αποφασίσανε στις 15 του Μάρτη να πάρουν κάποια μηχανήματα εκεί κάτω. Αποφασίσανε να βάλουν κάποια μηχανήματα τα οποία τα χρειαζόταν. Για το κταίο μιλάτε. Ναι. Εγώ όμως λοιπόν απλώς σας το λέω, αναφέρετε αυτό για να δείτε ότι το έχω κοιτάξει και το ξέρω αυτό το πράγμα εδώ μέσα, τον προϋπολογισμό τον έχω δει όλον. Λοιπόν, εδώ πέρα για τη μελέτη των σιβώτων 10 ευρώ. Για τη μελέτη τη αποχέτευση σιβώτων 10 ευρώ. Για τη μελέτη τη αποχέτευση καρία 10 ευρώ. Λέει διάφορα μέσα, ας πούμε, εκεί πέρα. Να σας διαβάσω ένα-δύο έτσι για τους αναγνώστες περισσότερο. Έχει ξεχωριστό δικό του κεφάλαιο. Τα δεκάρια θα σας διαβάζω. Αποκατάσταση πολιτιστικού κέντρου Απόλλωνα Σκαριάς Δήμου Λευκάδας 10 ευρώ. Πάμε παρακάτω. Μελέτη βελτίωση επαρχιακού δρόμου Αγία Ιούλια Εγκλουβή 10 ευρώ. Μελέτη βελτίωση επαρχιακού δρόμου Κουμπίλιο Δραγανοθάνη 10 ευρώ. Μελέτη πατικού λιμένα τη Λευκάδα 10 ευρώ. Μελέτη διαμόρφωση ανάπλαση παραλληλική ζωή Δήμου Ελωμένου Περιγιάλη Μεγαβλάκη 10 ευρώ. Να συνεχίσω τώρα, ας πούμε. Κύριε Μελά, να πω κάτι με όλο το σεβασμό. Αυτά τώρα έχετε δώσει το στίγμα γιατί ο κόσμος δεν τα πολύ καταλαβαίνει. Αυτά είναι για μελέτες, τα καταλαβαίνει. Ωραία. Αυτά είναι εγκατελελειμμένες μελέτες που παίζουν ρόλο και μας λένε ότι φροντίζουν ρίχνοντας άσφαλτο με φρέζα στις καλάδες, χωρίς φρέζα εσά πέρα και φτάνοντας στο ύψος των πεζοδρομίων και σε μερικές μεριές έχει φύγει η άσφαλτο, ας πούμε. Συγγνώμη, να πούνε ότι αυτό μπορούμε να κάνουμε, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχουμε εκείνο, δεν έχουμε τ' άλλο, δεν είμαστε ικανοί τέλος πάντων να πούνε ότι θέλουν, ας πούμε. Μην προκαλούν και εμάς που παρακολουθούσαμε το ραδιόφωνο τώρα και τι γινόταν, ας πούμε, και ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς, ας πούμε. Είπατε για τη μελέτη της γύρας, ας πούμε. Και το είπε και ο κύριος Δρακονταϊδής και αναγκάστηκα και επειδή στάχα μαζί μου, κατέθεσα και τα ΚΑΕΚ. Κύριε Κουνιάλη, κάνετε μισή όποια ερώτηση θέλετε να μην το πάω εγώ το θέμα. Θέλω λίγο να μην το γενικεύσουμε. Στα ΚΑΕΚ. Δεν μπορεί να λέει ο κύριος Δήμαρχος ψάχνουμε τα ΚΑΕΚ να δούμε τι περιουσία έχουμε. Ωραία. Δεν το απάντησα εγώ του κύριου Δήμαρχου εκεί πέρα. Εγώ κατέθεσα τα ΚΑΕΚ. Με το πρώτο ΚΑΕΚ, το οποίο ξεκινάει από εδώ, σχεδόν από το μήλο του Ορλόφ και φτάνει μέχρι τα κτήματα του Γεωργιάδη προς την εσωτερική μεριά του ηχθειοτροφείου. Στην εξωτερική μεριά του ηχθειοτροφείου. Στο δρόμο, από το δρόμο δηλαδή προς τη μεριά της θάλασσας. Πλην έχει γραμμή σε Αιγιαλού και παραλίας και παλιού Αιγιαλού, ας πούμε. Ο Δήμος έχει 338 στρέμματα. Έχει λοιπόν μετά στο εσωτερικό μέλος, εκεί που ήταν ο αεροδιάδρομος πάλι, ας πούμε, εκεί πέρα, έχει άλλα, δεν θυμάμαι πόσα είναι τώρα, άλλα 66.000 πόσο είναι, ας πούμε, εκεί πέρα. Όχι, αυτό είναι 172 το πρώτο που είσαι. Από μέσα λοιπόν έχει, εκεί που ήταν ο αεροδιάδρομος, άλλα 338, όχι το ηχθειοτροφείο. Και έχει και άλλα 68 εκεί από τα Φετσέικα, να το πέτσε μας καταλάβει ο κόσμος, μέχρι το κτήμα Καλκάνη, εδώ πέρα που μπαίνουμε στη γέφυρα περίπου, ας πούμε. Άλλα 68 στρέμματα. Αυτά είναι περίπου γύρω στα 580 στρέμματα περίπου όλα. Πέρα από αυτά, έχει και 3 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, 3.000 πόσο είναι, ας πούμε, εκεί πέρα, 3.500 είναι το ηχθειοτροφείο, το οποίο είναι ξεχωριστό. Δεν μιλάμε για τα νερά καθόλου. Από όλη αυτή την έκταση της γύρας που μελετάει η περιφέρεια χωρίς προγραμματική σύμβαση, το μεγαλύτερο μέρος είναι του δημοσίου, Αιγιαλός παραλία, παλιός Αιγιαλός. Ο δρόμος δεν τον υπολογίζουμε, ήταν του Δήμου ο δρόμος, τα χωράφια ήταν του Δήμου εκεί πέρα, εκτός από τα ιδιωτικά. Δεν τον υπολογίζουμε και είναι και οι ιδιώτες. Οι ιδιώτες έχει κάνει μελέτη το 1978, 79, 80, 81, δεν θυμάμαι πότε την έχει κάνει. Αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι έχει γίνει μελέτη επιθυτίας του κύριου Γλιγόρη και του κύριου... Όχι, καμία σχέση αυτό. Έχουν γίνει άλλες μελέτες που έχουν σχέση με τους τρικυμισμούς, με τη θάλασσα και ονογραφικές και τέτοιες μελέτες για το μέτωπο που θύρεται για τη θάλασσα και το ένα και το άλλο. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Έχει γίνει λοιπόν από την Υπηρεσία Ανάπτυξης Υπήρου, η οποία λειτουργούσε στα Γιάννενα, τώρα μπορεί να έχει μεταφερθεί στην περιφέρεια, μπορεί να έχει τίτλο. Έχει γίνει μελέτη η οποία λέει εκεί πέρα πόση είναι η έκταση του Δήμου, πόση είναι των ιδιωτών και πόση είναι του δημοσίου. Όταν είχε εμφανιστεί μετά, αυτά τα στοιχεία ήταν γνωστά και δημοσιοποιηθήκαν ότι είχε εμφανιστεί μια εταιρεία να κάνει επενδύσεις στη γύρα, η εταιρεία Παλμύρα. Και έγινε η φασαρία στη Λευκάδα και πρωτοστάτησε ο ΣΜΑΛ, ο Σύλλογος Λευκαδίων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του τόπου και κάτι ιστορίες. Αυτά τα έχει πάρει ο κύριος Ξενάς και τα έχει δημοσιεύσει ο Μακαρίτης, ο βουλευτής της Λευκάδας, και τα έχει δημοσιεύσει στην εφημερίδα Αλλαγή και μπορείτε να αναζητήσετε από εκεί τα στοιχεία. Και μπορείτε να τα έχετε ό,τι ώρα θέλετε στην Ελλάδα. Κύριε Μελά,
Εκεί λοιπόν δεν έχει τίποτα η περιφέρεια, δεν έχει τίποτα, ούτε προγραμματική σύμβαση, τίποτα. Τι μελετάει? Το έχουν σπάσει και το 580, πόσα ήταν εκεί πέρα, το έχουν σπάσει και το έχουν κάνει τρεις μελέτες τώρα. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα. Χωρίς προγραμματική μελέτη, τι μελετάει? Άρα βοηθήστε με λίγο να καταλάβω. Βοηθήστε με λίγο για να καταλάβω. Θα καταλογίσει και τα λεφτά το επίτροπο στο ελεγκτικό, πρέπει να καταλογίσει αυτά τα λεφτά. Ωραία. Για να καταλάβω κάτι. Γιατί τώρα ο Δήμαρχος εχθές είπε ότι εμείς δώσαμε μία λίστα από κάτι μελέτες και δεν πήραμε ποτέ απάντηση. Τι νόημα έχει, άμα την έδωκε και δεν πήρε απάντηση και δεν έχει κάνει και προγραμματική σύμβαση, πώς μελετάει ο άλλος? Σωστά. Απλά για να καταλάβει λίγο ο κόσμος που μας ακούει. Είπε ο Δήμαρχος ότι ήδη τρέχουν μελέτες, δηλαδή για το έργο αυτό που τρέχει μελέτη η περιφέρεια. Έχει τρέξει παρελθοντικά ο Δήμος? Ο Δήμος έχει τρέξει προς τη μεριά του Αηγιάννη. Προς τη μεριά του Αηγιάννη. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί είπε, νομίζω και ότι. Έχει γίνει, αν θυμάμαι καλά, από τον κύριο Γρηγόρη. Και από τον κύριο Φέτσι που είπε. Έχει γίνει. Μέσω του ΕΛΚΕΘΕ και μετά ξανά έγινε και μετά. Νομίζω πως δεν θυμάμαι καλά αν έχει γίνει και από το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, να πω κάτι για να καταλάβει τον κόσμο, γιατί έχω μηνύματα. Αν θέλει λοιπόν η περιφέρεια να κάνει αυτό το έργο και να κάνει αυτή τη μελέτη, θα έπρεπε να έρθει σε μια προγραμματική συμφωνία με το Δήμο και να πει λοιπόν του Δήμου, για παράδειγμα, κοίταξε να δεις, εσύ που έχεις τα ΚΑΕΚ, δηλαδή σου ανήκουν αυτές οι εκτάσεις, έλα να κάτσουμε κάτω και να σχεδιάσουμε τι μπορούμε να κάνουμε στη γύρα. Έτσι δεν είναι? Κύριε Κουνιακή, μόνο με το Δήμο, στο Δημοτικό Συμβούλιο είπα ότι στο δεύτερο που είναι τα 66 στρέμματα, δεν είναι μονάχα ο Δήμος εκεί μέσα. Λέει το ΚΑΕΚ, επιλέξει και το διάβασα και το έδωσα στον κύριο Ζαβιτσάνο που ήταν γραμματέας να τα φωτοτυπήσει και να τα δώσει στους επικεφαλής των συνδυασμών. Εκεί μέσα υπάρχει δουλειοδόχος, το οποίο είναι το νομαρχιακό γενικό νοσοκομείο, το παλιό νομαρχιακό γενικό νοσοκομείο της Λευκάδας, το σημερινό νοσοκομείο της Λευκάδας, το οποίο έχει μια έκταση δικιά του, είναι αυτή που λέμε το νοσοκομείο, το οποίο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Θα πρέπει να έρθει και με αυτόν, δηλαδή πώς θα πάει να μελετήσει το Λεωστάσι που το έχει αφήσει κληροδότημα ο Ζαμπέλης, ο Ναπολέων Ζαμπέλης, ο παλιός Ζαμπέλης, ας πούμε, που του έχουν και άγαλμα στην Κέρκυρα, τέλος πάντων εκεί πέρα, πώς θα πάει να το μελετήσει? Δεύτερον, πώς θα αγνοήσει τους ιδιώτες? Εκεί μέσα υπάρχουν οι περιουσίες, οι ιδιωτικές, τα σπίτια που των οικογενειών Φέτσι, είναι η εκκλησία, η Παναγία στην Κύρα, και ερχόμαστε προς τα δω και φτάνουμε μέχρι εδώ που είναι η περιουσία του Καλκάνη. Τα αφήνουμε λοιπόν το τουριστικό περίπτωρο και το ταόλο απ' έξω, τέλος πάντων, και φτάνουμε μέχρι εκεί. Αυτή εκεί πέρα είναι, σας λέω, ιδιώτες. Πώς λοιπόν θα πάει να μελετήσει την περιουσία του ιδιώτη και να του πει τι θα κάνει, ανθρωπαιδίες θα κάνει? Είναι μια περιοχή προστατευόμενη με συνθήκη Ραμσάιρ, περιοχή Natura. Ό,τι θέλετε να πούμε, να μην τα λέμε τώρα, τα έχουμε πει τόσες χιλιάδες φορές σε αυτά τα επαναλήψεις. Μπορεί να ενοχλούν κιόλας σας. Εγώ πιστεύω πως βοηθάει. Εγώ ξέρω τι θέλω να καταλάβει ο κόσμος. Θέλω να καταλάβει αυτό το οποίο λέμε. Αυτό. Θέλω λοιπόν να καταλάβει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Χωρίς μια ανακοίνωση, χωρίς μια πρόταση για διαβούλευση, χωρίς μια συγκέντρωση, χωρίς να καλέσει κάποιους δημόσια και να του πει στα γραφεία από κάτω εκεί που συνεδριάζει το Περιφερειακό και το Δημοτικό Συμβούλιο, σκεφτόμαστε να κάνουμε αυτό το πράγμα, και από εκεί πέρα στη δόκουν που θέλουν. Αρνηθήκανε όμως να βάλουν, σας το μεταφέρω αυτό υπεύθυνα, αρνηθήκανε να βάλουν μέσα σε αυτή τη σύνθεση των μελετητών έστω ένα Λευκαδίτη. Έστω ένα Λευκαδίτη. Αρνηθήκανε. Γιατί αρνηθήκανε λοιπόν? Δηλαδή περισσότερο ενδιαφέρονται οι ξένοι, γνωρίζουν τη δικιά μας τη φυσιογνωμία, θέλουν να μας πούνε δηλαδή αυτοί τι θα κάνουμε εκεί πέρα και από πού ήρθαν αυτοί, ποιος τους ξέρει? Κανένας δεν τους ξέρει. Ξέρετε ποιος τους ξέρει? Τους ξέρει αυτός που σας είπα, που κάνει τις καταγγελίες. Μάλιστα. Τον πετάξαν έξω. Γιατί δεν υπέκυπτε στις πιέσεις. Τέλος πάντων, κύριε Μελά, εγώ αυτό το οποίο θέλω να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι εμείς όταν κάνουμε αυτή την κριτική δεν την κάνουμε επειδή θέλουμε να είμαστε αντιπολιτευόμενοι σε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Την κάνουμε διότι, όπως είπε και ο κύριος Ζακονταϊδές και εσείς στην ερώτησή σας, μιλάμε για μια μελέτη που κοστίζει 580.000 ευρώ. Το ζήτημα είναι να καταλάβει ο κόσμος αν αυτή η μελέτη θα μείνει στις καλένδες και κάποιοι θα έχουν καρποθεί τα χρήματα αυτής της μελέτης χωρίς να γίνει έργο. Αυτό θέλουμε να καταλάβουμε. Εγώ σας είπα ακριβώς γι' αυτό σας είπα για τις προηγούμενες μελέτες των 10 ευρώ. Διότι είναι μελέτες που είχαν μπει από την περίοδο του κυρίου Μαργέλη, του κυρίου Λάζαρη, συνεχιστήκανε. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, σας το είπα και προχθές, από τη Βασιλική Αγιοφύλη Αμούσο Μαραντοχώρη. Περνάει και δίπλα από δύο αρχαίους πύργους και γίνανε εκεί πέρα παρατηρήσεις από την εφορία αρχαιοτήτων να μετατοπιστεί λίγο ο δρόμος. Χρειάζονται πολλοτριώσεις, χρειάζονται όλα αυτά. Είχε ξεκινήσει η μελέτη της παρακάμψης της Εξάνθειας, η οποία δημιουργεί πρόβλημα κυκλοφοριακό, μετά και τη λειτουργία των καταστημάτων της Ράχης και τα υπόλοιπα εκεί πάνω, που καλά κάνουν τα παιδιά και επενδύσαν, ανεβάσαν κόσμο στην Οργή Λευκάδα.
βγάζουν και αυτοί κάποια έξοδα, απασχολούν και κάποιον άλλον κόσμο. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για τέτοιες ιστορίες και έχουν 10 ευρώ προϋπολογισμό και χαλάμε 580.000 για τη γύρα να σκώνε τα ντρόνς και να μας πούνε τι θα κάνουν στη γύρα χωρίς καμία διαβούλευση. Χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς καμία παρουσία στον κόσμο. Δηλαδή, μελετάνε το σπίτι του Κομεντινού και την περιουσία του Κομεντινού. Το λέω του Θωμά, που τον έχει και εδώ πέρα καμιά φορά ακροατή και τον έχει και καλεσμένο για πολιτιστικά θέματα. Ναι. Και χωρίς να ξέρει ο άνθρωπος τίποτε. Εγώ σας λέω λοιπόν, μελετάνε την περιοχή του Γεωργιάδη, καμία σχέση του με τον Άδωνη του Γεωργιάδη. Ναι. Χωρίς να ξέρει ο άνθρωπος τι θα πάρουν, ωραία, πούνε, ωραία. Τι θα βάλει εκεί μέσα. Πού θα τα βάλουν αυτά που λένε ότι θα κάνουν, εάν δεν συνενέσουν οι ιδιοκτήτες. Τα μπουν τσακά, είπαμε, κύριε Μελά. Τα είπαμε αυτά, τα είπαμε. Θέλω λίγο να πάμε. Γιατί έχουν 10 ευρώ για τη μελέτη των συμβότων. Στα σύμβατα πίσω υπάρχουν 10 μαγαζιά, 15 εστιατόρια εκεί πέρα. Και είναι και ευθύνη του Δήμου που δεν υπάρχει αποχέτευση. Γιατί, διότι παλιότερα είχε ξεκινήσει ότι θα γινόταν εκεί πέρα το τουριστικό αγκυροβόλιο, προεπίεζε ο ΕΟΤ από εκεί, υπερίσχυσε η Βασιλική με αυτό το τουριστικό αγκυροβόλιο το δίσμηρο που έχει φτάσει τόσα χρόνια και μια τετραετία τώρα πάλι ακόμα χαμένη θα είναι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα με αυτό το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, και έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Έχουν πέσει 10 πλωτές προβλήτες, 7 δεν ξέρω πόσες είναι, ξεκινάνε εκεί πέρα από το Yacht Club, έρχονται δίπλα εδώ στις Σπυρδούλας, πάνε δίπλα στο Σταύρο, δεν ξέρω αν είναι και μπροστά στην αποθήκη, πάνε μετά στο Γιάννη το Φατούρο, φτάνουν πέρα στο Δελαπόρτα, τέλος πάντων. Και εκεί ο Δήμος έχει δική του έκταση, εκεί που είναι το κοινοτικό γραφείο και δίπλα του να ισώστη. Προς τα εκεί θα έπρεπε να κατευθυνθούμε, να αξιοποιήσουμε αυτές τις δύο εκτάσεις, να έχει έσοδα ο Δήμος, γιατί έλεγε προχθές ο κύριος Δήμαρχος ότι δεν έχουμε λεφτά για το ΚΔΑΠ, να δούμε πώς θα φιλοξενήσουμε τα παιδιά παραπάνω. Όταν φωνάζουμε να εισπράξουμε από τη Μαρίνα, δεν μας βάλει κανένας από κουβέντα. Εμείς εδώ σχολιάζουμε. Δεν έχουμε και να κερδίσουμε τίποτε. Λοιπόν, στα σύμβατα, γιατί δεν χρηματοδοτούν να μαθαίνουν τη μελέτη, που θα έπρεπε και εκεί να κάνει προγραμματική σύμβαση με το Δήμο, αν θέλουν να το κάνουν, ή για την καριά. Και μου βάλανε για τη γύρα 580.000. Μέλι έχει γυρά. Ή έχουν το δάχτυλο στο μέλι κάποιοι. Μάλιστα. Θέλω λίγο, επειδή τρέχει ο χρόνος, θέλω λίγο να πάμε σε αυτό το οποίο συζητήθηκε για τον περιφερειακό του Νιδριού, που έχω και ένα ερώτημα εδώ. Για να καταλάβουμε λίγο τώρα, κύριε Μελά. Ωραία. Αυτός ο δρόμος, είπε η κυρία Κολυβά, ότι φτιάχτηκε το 2000, δεν ολοκληρώθηκε το σχέδιο του Νιδριού, ακυρώθηκε από το ΣΤΕ. Υπάρχει. Ο κύριος Κτενάς είπε, δεν είναι δική μου ευθύνη. Όμως εγώ είμαι διαθέσιμος να εργαστώ με το Δήμο. Θέλετε λίγο να μας πείτε απλά τι συμβαίνει με αυτόν τον δρόμο και γιατί οι κάτοικοι φωνάζουν ότι είναι επικίνδυνος με τις σούδες αυτές και όλα αυτά που ακούστηκαν, και να έχουμε λίγο μια εικόνα. Κύριε Πινέγη, αυτά που είπε η κυρία Κολυβά περίπου είναι η ακρίβεια. Το θέμα είναι ότι αυτός ο δρόμος είναι ο περιφερειακός, είναι το άκρο προς δυσμάς του σχεδίου πόλης. Συναντάει το σχέδιο πόλης αυτόν τον δρόμο. Αυτός ο δρόμος εντάσσεται στο σχέδιο πόλης. Είναι, δηλαδή, κλείνει το σχέδιο πόλης εκεί πάνω σε αυτόν. Ναι. Έχει και κάποιους κάθετους. Λοιπόν, ξεκινάει από εδώ, περίπου από το Περιγιάλι, όπως πάμε πέρα, εκεί πέρα, το ξέρετε, στο δεξί χέρι, και καταλήγει περίπου μετά από το Μεγάλο Αυλάκι, όπως πάμε στο Στενό, όπως το λένε εκεί πέρα, λίγο πριν από τον αρχαιολογικό χώρο. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι αυτά που είπε ο κ. Ξενάς είναι σωστά. Και αυτά που είπε η κυρία Κολυβά είναι σωστά. Τι τον ενοχλεί να φτιάξει κόμβο, άμα θέλει, στον επαρχιακό που πηγαίνει μέσα από τον Ιδρύ και συναντάει αυτόν τον δημοτικό δρόμο, που λέει πως είναι δημοτικός. Τι τον ενοχλεί να φτιάξει στην νομοθεσία, να μην μπαίνουμε τώρα και λέμε άρθρα, νόμους και παραμύθια, διότι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Μπορεί όταν κάνει ένα έργο η περιφέρεια, η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, να ασφαλτοστρώσει και ένα δημοτικό δρόμο σε βάθος μέχρι 50-100 μέτρα, δημιουργώντας δηλαδή, ας πούμε, εκεί πέρα τη στροφή, τέλος πάντων. Άρα λοιπόν. Μπορεί ότι θέλει. Ποιος τον πήραξε να πάει να μελετήσει, να κάνει κόμβο? Ναι, απλά για τα προβλήματα που είπε. Για τα προβλήματα που είπε. Έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει κάποιους κόμβους στο περιφερειακό δίκτυο και δεν έχει κάνει τίποτε ακόμη. Έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει μελέτες για κόμβους. Ούτε ξέρουν ότι γράφουν τη λίμνη στην υγεία, τη γράφουν τη. Λιμνίτη γράφουνε, λιμνίτη, ούτε ξέρω τι γράφουν. Τα γράφουν ανάποδα από την. Όπως μας βάλανε το Σαλικές Αλεξάνδρου στο Δυτική Λευκάδα. Πάμε παρακάτω, κύριε Ξενά. Αυτός ο δρόμος λοιπόν έχει αυτά τα προβλήματα. Άμα θέλει λοιπόν, τι να πάει να πει, γιατί αυτού ενδιαφέρεται, και αφού δίνει εύκολες απαντήσεις, γιατί δεν απευθύνεται στο Δήμο με ένα έγγραφο να του πει τι γίνεται εδώ πέρα. Έλεγε ψέματα για το κέντρο πολιτικής προστασίας. Έλεγε ψέματα για το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας. Ποια είναι τα ψέματα που είπε για το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας? Θα σας πω ποιο είναι. Το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας είναι περίπου 3.000 τετραγωνικά μέτρα. Θέλεις να είναι 2,5.
Λοιπόν, δεν έχω μπροστά μου τώρα. Ανοίξε τη σελίδα των κτηριακών υποδομών που είναι περίπου τα σχέδια μέσα και είναι και οι φωτογραφίες, πώς είναι κάποια άλλα, ας πούμε, εκεί πέρα. Και σας λέω. Σας λέω λοιπόν γιατί το λέω αυτό. Γιατί στις 1 έκτου 2021 η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα σας το δώσω αυτό το έγγραφο, το δημοσιεύσετε για να δείτε την ειλικρίνεια του κάθε ανθρώπου καθένας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος, ζήτησε ενημέρωση από την πολεοδομία του Δήμου Λευκάδας για την εκδόση σχεδίου δόμησης στο συγκεκριμένο σημείο. Εκεί πέρα λοιπόν αναφέρεται ως κούλμος Μαγκανάς, κούλμος μαγεμένο από Πολπένης. Ναι. Και ο Δήμος, η πολεοδομία του Δήμου, υπογράφει ο κύριος Γεωργουλόπουλος, αυτό το έργο, Γεωργακόπουλος, που στον ένα έχει φύγει τώρα πελώνει και έχει πάει σε κάποια εφορία αρχαιοτήτων. Υπογράφει λοιπόν και απαντάει στις 29 Εβδόμου, δηλαδή περίπου σε 1 έκτου 29 Εβδόμου, σε 2 μήνες. Απαντάει ότι εφαρμόζονται οι όροι δόμησης που καθορίζονται με τις διατάξεις και λέει κάποια άρθρα εδώ πέρα του 1985 και τα υπόλοιπα, ΦΕΚ 270, και επειδή το γήπεδο λέει, που υφίσταται είναι πριν από 31/12/2003, μπορεί να γίνουν εκεί πέρα λέει, γραφεία και καταστήματα, αλλά ισχύει το άρθρο 33 με τροποποίηση του νόμου 4759 του 20 και λέει και έναν άλλο νόμο εδώ πέρα και κάτι άλλο, και λέει ότι η μέγιστη επιφάνεια κτηρίου καθώς και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 550 τετραγωνικά μέτρα. Η παρέκκληση του συντελεστή δόμησης που μπορεί να δοθεί χορηγείται με απόφαση του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης ύστερα από γνωμοδότηση του Συποθά Λευκάδας και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,18, αύξηση δηλαδή 0,18, όπως και η παρέκκληση. Αυτά λοιπόν δεν μπορεί να υπερβαίνει το 18%. Και συνεχίζει το έγγραφο από εκεί και κάτω για τις χρήσεις γης και λέει ότι εκεί πέρα η χρήση γης είναι περιοχή καθορίστηκε ως ζώνη ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού και σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα ΤΑΔΕ του 2018 επιτρέπεται η ανέγκυση κτηρίου με αμυγή χρήση στα γραφεία. Πώς λοιπόν θα βάλουν μέσα σε ένα κτίριο, μέσα σε ένα χωράφι αυτό, να σας πω περίπου είναι απέναντι από εκεί που είναι η ξυλία του κυρίου Σταύρακα. Ναι. Να καταλάβετε, απέναντι προς τον κούλμο επάνω. Λοιπόν, πώς θα βάλουν λοιπόν αυτά μέσα σε 500, όταν επιτρέπονται 550, άντε και 18% αύξηση, ας πούμε, εκεί πέρα, που είναι πόσο ακόμα, 5, 10, 50, 50, 40, 90 τετραγωνικά. Στα 600 τετραγωνικά θα βάλουν 2 στρέμματα κτίριο μέσα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Πού το ψάξανε το θέμα, Ποιος το ψάξανε. Ωραία. Αν κάνανε μελέτες, μπορεί να κάνανε. Αν κόψανε τις ελιές εκεί πέρα που τις κόψανε, δεν ξέρω αν τις δημοπρατήσανε κιόλας, τις κόψανε κατά ανάθεση, ας πούμε, εκεί πέρα. Κάμανε κάποιες καθαρισμούς, βάλανε κάποιες τσάπες. Έτσι έκανε και μια παραχώρηση ο πατέρας του Νίκου του Λάζαρη, ο δημοσταίνης του Λάζαρη, όταν είχε να περάσει ο δρόμος μέσα. Σας λέω ονόματα τώρα εκεί πέρα. Μη μου λέτε ονόματα τώρα. Πείτε μου λίγο κάτι. Γιατί ο κύριος Κτενάς είπε ότι κάποιοι πολεμούν. Γιατί είπε ότι κάποιοι πολεμούν το έργο. Κύριε Μελά. Πείτε μου λίγο κάτι. Και θα το δείτε στις εκλογές τι θα αυτό δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε τη βούληση του εκλογικού σώματος, κύριε Μελά. Πείτε μου λίγο, γιατί είπε ότι κάποιοι το έργο δεν το από τη Λευκάδα. Εμάς εννοεί, δεν το θέλουμε. Εμείς φωνάζουμε δηλαδή και γαυγίζουμε και λέμε ποια είναι η αλήθεια. Και πήγε και του Καβαδά του βουλευτή, του είπα τα ίδια. Και πήγε εκεί πέρα. Αλλά δεν θέλει να μιλήσει, να αναφερθεί, γιατί δεν θέλει να έρθει και σε ρήξη με κάποιους υπερακομματικούς. Πήγε στην Γενική Γραμματεία. Να σας πει τι του είπανε. Δεν θέλει τώρα να είναι παραμονές εκλογών και αυτός ψάχνει και για σταυρούς, ψάχνει και για ψήφους. Και για ψήφους και για σταυρούς, να το πω κι αλλιώς. Δεν το καταλαβαίνει τώρα, δεν θα πει και αυτός τίποτε. Ας πούμε. Τι να πει. Απλώς εγώ σας λέω αυτό το έγγραφο, θα σας το δώσω. Έχω ξανακάνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο συζήτηση και είπα στον κύριο Καλό, στον κύριο Δήμαρχο, να παρέμβει πάνω σε αυτή την ιστορία. Ας πούμε. Από την άλλη μεριά, όλο υπάρχουν ντουβάρια, να μπορούμε να παρέμβουμε. Και είχε αναλάβει ο κύριος Δήμαρχος και έχει απαντήσεις. Είναι γραμμένο στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Όταν λοιπόν δεν μπορεί να μπει εκεί μέσα, πού θα το βάλει. Θέλει ειδικό τοπικό ρημοτομικό σχέδιο. Δεν είμαι τώρα μηχανικός εγώ. Απλώς επειδή συνεργάζομαι με κάποιους, ας πούμε. Κύριε Μελά. Και τα ψάχνω τα θέματα πριν εγώ και εδώ πέρα. Δεν άλλο Καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Εσάς, ας πούμε. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μελά, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, να ξέρετε. Έχω 3 λεπτά πριν κλείσω. Πείτε μου, Παναγιώτη, μου δώσετε. Όχι, θέλω λίγο. Εγώ προσπαθώ λίγο τώρα, επειδή πάμε σε εκλογές. Α, μάλιστα, έχω τώρα και ένα αίτημα. Έχω ένα αίτημα, μου έστειλε ένα μήνυμα στη φόρμα του Prisma 91,6 ο κ. Βιθούλκα από την ομάδα τη Ακίνθου. Τώρα το είδα για να παρέμβει στην εκπομπή. Κύριε Βιθούλκα, με όλο το σεβασμό να μα ακούτε. Τι θέλει τώρα. Θέλω να παρέμβω τηλεφωνικά. Δεν θέλω τώρα να μπω. Κύριε Μέλα,
Ακούστε... Να πάει στο Σάκο, να πάει στο Σάκο, κύριε Κουνιάκη. Στο Βυσαρίωνα Σάκο τη Δευτέρα, στο Prisma Sports. Θα πάρω εγώ τον Βυσαρίωνα να μιλήσει. Να πατήσει. Μην το κάνουμε και αυτό τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Μελά, εγώ θέλω λίγο αυτό το οποίο λέμε προς τον κόσμο. Γιατί εμείς προσπαθούμε λίγο να πούμε στον κόσμο ότι μένουμε λίγο στην επικοινωνία και στα social media και δεν μένουμε στην ουσία. Γι' αυτό και πολλές φορές νιώθουμε ότι η λογική μας λίγο υποτιμάται. Δεν ξέρω αν ο κόσμος αντιλαμβάνεται αυτά τα οποία λέμε και αν μπορεί να καταλάβει ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα. Αντιλαμβάνεται, κύριε Κουνιάκη, και καταλαβαίνει, κύριε Κουνιάκη, αντιλαμβάνεται, σας λέω, αντιλαμβάνεται. Εγώ, δηλαδή, από αυτούς που κουβεντιάζω, ό,τι πούμε εδώ πέρα, μου το συζητάνε και έξω, ας πούμε, πάρα πολλοί κόσμος. Mm-hmm. Πάρα πολλοί κόσμος. Θέλω λίγο ένα τελευταίο που με ρωτάει εδώ ο Λευτέρης, συγγνώμη για το βήχα. Τι γίνεται με τους δασικούς χάρτες, τι παραδοχή ήταν αυτή του Δημάρχου ότι. Κύριε Κουνιάκη, κατάλαβα. Τι είπαμε την προηγούμενη φορά που μιλάγαμε εδώ πέρα, ότι το Υπουργείο δεν κάνει πίσω. Βάλει το να το παίξει. Ναι. Βάλει το να το παίξει. Θα προχωρήσει στη δικιά του πορεία το Υπουργείο, ας πούμε. Και θα προχωρήσει αυτό που ήθελε να κάνει ο προηγούμενος δασάρχης, ο οποίος έφυγε από τη Λευκάδα. Θα το κάνει ο αντικαταστάτης του. Δεν κάνει πίσω το Υπουργείο. Δεν δέχτηκε την τροπολογία από τη είδηση που είπε ο κύριος Δήμαρχος που στείλαμε εμείς επάνω. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει και συνεννόηση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, κύριε Κουνιάκη, ο κόσμος στη Λευκάδα αντιμετωπίζει και αυτό που λέω, δεν το λέω εγώ για να παρέμβω πολιτικά ή να μιλήσω εναντίον του βουλευτή ή να μιλήσω υπέρ κάποιον άλλον, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε, ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως θα κάνει εκλογές το Μάιο και δεν έχουμε τρίτο υποψήφιο. Εδώ ακούγονται λοιπόν διάφορα ονόματα ακόμη, ο γιατρός ο Παρασκευάς, σας είπα προχτές. Τώρα ακούγεται και ο Γιάννης Λιβιτσάνος, ο οποίος θα είναι μεταγραφή, λέει, μας το είπε και ο ίδιος. Τι εννοείται, τι δισάρα μας δίνεται στο τέλος, κύριε Μελά. Μπορεί να είναι αυτός υποψήφιος, ξέρω εγώ. Εδώ παίζανε και κάποια άλλα ονόματα μέχρι χθες. Δεν θα πω τώρα τα ονόματα αυτά τα άλλα. Απλώς σας λέω, επειδή ο ίδιος το έχει παραδεχθεί, ότι εγώ είμαι το Μητσοτάκη, λέει, και όντως λέει, ενδιαφέρομαι και είχα και συζήτηση να κάνω, λέει, για αυτήν την ιστορία. Δεν ξέρω τώρα αν θα βάλουμε το Μητσοτάκη, το κύριο Λιβιτσάνο. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Προχθές ρώτησα τον κύριο Δραπονταγή που κάνει το Μικρό Συμβούλιο αν έχουν κανένα τρίτο. Λέει κάποιος έχουμε, λέει, εκεί πέρα, θα δούμε τι θα γίνει. Υποψιάζουμε πως θα ξαναγυρίσουν, θα κλείσουν τον κύκλο μα όλους αυτούς ή θα ξαναγυρίσουν τον κύριο Φρεμεντίτη. Υποψιάζομαι εγώ. Ας πούμε, γιατί ο κύριο Φρεμεντίτη έχει μια καλή σχέση με τη Λευκάδα, με την Equal Society, πώς τη λένε εκεί την ναι. εταιρεία. Μάλιστα. Τη μη κυβερνητική οργάνωση, προς εκεί θα καταλήξουν. Δεν είναι και το θέμα τώρα ποιος είναι. Οι δασικοί χάρτες έχουν δημιουργήσει πρόβλημα και δεν είναι μόνο οι δασικοί χάρτες. Είναι και η εκτός σχεδίων των τεσσάρων στρεμμάτων. Είναι και αυτά τα κατά παρέκκληση. Είναι δηλαδή συσσωρευμένα τα προβλήματα αυτή τη στιγμή επάνω στους Λευκαδίτες που έχουν κάποια γη στα χέρια τους, ας πούμε. Είναι αυτά που δεν είχαν, που είχαν πρόσωψη επαρχιακό και καταργείται αν δεν έχει πρόσωψη, ξέρω εγώ, βάθος 50 μέτρα και πρόσωψη 25. Δεν τα θυμάμαι τώρα. Αυτά πρέπει να βγάλετε κάποιο μηχανικό από το τεχνικό επιμελητήριο. Μην τα ψάχνω, κύριε Μελά. Έτσι κι αλλιώς έχουμε κλείσει, κύριε Μελά. Πρέπει να κλείσω. Αυτό λοιπόν δημιουργεί πρόβλημα και δίνει δικαίωμα στον καθέναν που θα συμμετάσχει στις εκλογές ως υποψήφιος να μπορέσει να τεκμηριώσει απόψεις και να καταλάβει και ο κόσμος πάντως, τι τον συμφέρει και τι δεν τον συμφέρει. Μου γράφουν εδώ οι ακροατές ότι ο βουλευτής άλλα λέει στις επισκέψεις του. Τώρα μου γράφει. Άμα λέει άλλα ο βουλευτής, τον αντιμετωπίζουν όπως τον αντιμετωπίζουν στο Μαραντογόρι και στον Άγιο Πέτρο. Τι εννοείται, εκεί πώς τον αντιμετώπισαν. Δεν συμφωνήσανε με αυτά που έλεγε. Και μαρτυρηθήκανε και αποχωρήσανε και κάποιοι από τις συγκεντρώσεις του. Ο κύριος βουλευτής δεν καταλάβει ότι δεν έχει το αλάθητο του Πάπα της Ρώμης και να λέει ότι αυτό ισχύει και αυτό έκαμα και αυτό πάλεψε και αυτό. Τι θα πει πάλεψε. Ισχύουν οι νόμοι όπως έχουν ψηφιστεί. Ναι. Τώρα το να κουβεντιάζουμε τώρα για το νερό και να κουβεντιάζουμε για το ένα και να κουβεντιάζουμε για το άλλο δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Να τα πούμε άλλη φορά. Άλλη φορά, κύριε Μελά, εδώ θα τα λέμε πιο συχνά τώρα. Θα ανοίγουμε κύκλους όσο περνάμε. Πάντως, εδώ. Κύριε Κουνιάκη, εγώ σας είπα ξεκινώντας την εκπομπή και το ξαναλέω ότι εγώ τουλάχιστον δεν έχω αυτοδιοικητική διαδρομή πάνω στη λάσπη, πάνω στην αδικία, πάνω στον παραλογισμό και στην ανθρωποφαγία, αλλά δεν επιτρέπω και σε κανέναν να κάνει εγκλήματα εντός εισαγωγικών, το ξαναλέω, για ιδιωτελείς σκοπούς, στοχεύοντας στις πιο ταπεινές ανθρώπινες συμπεριφορές. Μάλιστα. Κύριε Μελά, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.